Μαρίνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, κόκκινα δάνεια τα ακούμε, τα ξανακούμε. Τι συμβαίνει τελικά λόγω αυτών? Καθυστερεί βέβαια και η διαπραγμάτευση, από ό,τι μαθαίνουμε, με τους δανειστές. Είναι ένα κορυφαίο θέμα που απασχολεί την ελληνική κυβέρνηση. Ταυτόχρονα όμως απασχολεί και τους πιστωτές της χώρας μας. Το ζήτημα αυτή τη στιγμή έχει να κάνει κυρίως με την ρύθμιση του θέματος των προστασία της πρώτης κατοικίας, κατά κύριο λόγο, και κατά δεύτερο με κάποια επιμέρους θέματα τα οποία έχουν ενταχθεί στους εφαρμοστικούς νόμους και στον νόμο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Υπάρχουν επομένως και επιχειρηματικά δάνεια αυτά που καίνε τη διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή? Θα έλεγα ότι στα πλαίσια του κώδικα δεοντολογίας, διότι αυτό είναι το όπλο για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν στη διάθεσή τους να μπορέσουν να διαχειριστούν το δανεισμό τους. Το μεγαλύτερο μέρος αφορά τις επιχειρήσεις. Μάλιστα. Δεν εξαιρούνται τα φυσικά πρόσωπα, αλλά κυρίως ο νόμος 3869, ο νόμος Κατέλη, όπως γνωρίζουμε, είναι ενδείκνυται για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Αναφορικά με το ζήτημα των επιχειρήσεων, εκείνο που θέλω να σταθώ είναι ότι είναι πολύ κρίσιμες, θα έλεγα, αυτές οι ώρες γενικότερα της διαπραγμάτευσης και συμφωνίας, και ο λόγος είναι ο εξής. Εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο διευθέτησης, όπως λέμε, του δανεισμού κάποιες λύσεις οι οποίες δεν αποτελούν επιλογή των επιχειρήσεων δανειοληπτών, αλλά επιβάλλονται ή θα επιβληθούν από τις τράπεζες, διότι έχουν ενταχθεί μέσα στο νόμο περί ανακεφαλαιοποίησης. Θέλω ειδικότερα να αναφέρω ότι έχουμε ζητήματα που αφορούν την ρευστοποίηση, θα έλεγα, των επιχειρήσεων με γρήγορες διαδικασίες. Έχουμε επίσης θέματα που αφορούν την ρύθμιση του δανεισμού με άλλους τρόπους, οι οποίοι ήταν ξένοι μέχρι σήμερα, όπως μέσω δημιουργίας επιχειρήσεων, νέων νομικών προσώπων, θα έλεγα καλύτερα, με τη συμμετοχή των τραπεζών. Έχουμε ένα κεφαλαιόδες ζήτημα που αφορά την απελευθέρωση της πώλησης των δανείων συνολικά και ιδιαίτερα των κόκκινων δανείων σε ξένους επενδυτικούς οίκους. Με δύο λόγια, τη δημιουργία δηλαδή μιας αγοράς κόκκινων δανείων, όπου θα μπαίνουν επιχειρηματικά funds και θα αγοράζουν και από εκεί και πέρα θα έχουν να κάνουν απευθείας με τους δανειολήπτες. Έχουμε ζητήματα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στην επιφάνεια της διαπραγμάτευσης που αφορούν το ύψος της πρώτης κατοικίας, της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Έχουμε φαινόμενα τελικά τα οποία οι ίδιοι οι φορολογούμενοι, όλοι εμείς, από τη μία καλούμαστε να διασώσουμε τις τράπεζες, διότι αυτά όλα τα φορτωνόμαστε μέσω του δημοσίου χρέους στις πλάτες μας, και ταυτόχρονα όμως οι ίδιες οι τράπεζες, τις οποίες διασώζουμε, μας κυνηγάνε. Έρχονται να μας πάρουν τα σπίτια. Και η διάσωση των τραπεζών δεν είναι πρώτη φορά. Είναι τρίτη ή τέταρτη φορά που γίνεται. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Είναι επανειλημμένη η προσπάθεια που γίνεται. Εγώ, αν θέλετε, λίγο να προεξοφλήσω κάποια πράγματα. Δυστυχώς, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτή η συνεχής διάσωση των τραπεζών δεν είναι ένας βιώσιμος τρόπος. Δεν είναι μια βιώσιμη λύση το να προσπαθείς να διατηρήσεις όρθια κάποια τράπεζα, έναν οργανισμό ο οποίος δεν μπορεί να κρατηθεί όρθιος και δεν έχει και τις προϋποθέσεις να μπορέσει να ανατάξει να ανατάξει τον εαυτό του, τον εαυτό της η τράπεζα στο μέλλον. Και να παίξει και το ρόλο της, γιατί φαίνεται ότι δεν μπορούν να παίξουν. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Είναι οι τράπεζες, στο τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα επηρεάζεται σε απόλυτο βαθμό, αλλά και σε όλες τις χώρες του κόσμου, από τις συνθήκες της οικονομίας. Όταν είμαστε σε μια οικονομία η οποία είναι σε βαθιά ύφεση, στην οποία η επιχειρηματικότητα διώκεται, δεν θα πω λόγω ότι κυβερνητικών πολιτικών, αλλά αν θα διαβάσει κάποιος τους εφαρμοστικούς νόμους, αν θα διαβάσει τους νόμους για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, αλλά και άλλους νόμους, θα δει ότι δεν υπάρχουν οι βάσεις εκείνες και οι προϋποθέσεις
για να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα, να μπορέσει ο κόσμος κατ' επέκταση να δημιουργήσει πλεονάσματα ή να δημιουργήσει έσοδα ή καταθέσεις και τελικά να τις εμπιστευτεί και πάλι στις τράπεζες. Ναι. Είμαστε λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον στο οποίο οι τράπεζες δεν έχουν την πρώτη ύλη που είναι οι καταθέσεις, προκειμένου να δημιουργήσουν νέα δάνεια και να δανειοδοτήσουν βιώσιμες επιχειρήσεις που έχουν μία προοπτική. Αυτή είναι η λειτουργία και ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος για να απαντήσω στο ερώτημά σας. Κατά συνέπεια, αν δεν συντρέχουν αυτές οι προϋποθέσεις, δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι μέσα από τη συνεχής ανακεφαλοποίηση των τραπεζών ή από το να κυνηγάμε τους δανειολήπτες, να κυνηγάνε οι τράπεζες όλους μας, να το πω διαφορετικά, με το να μας απειλούν να πάρουν τα σπίτια μας ή να πάρουν τα εργοστάσια ή τα καταστήματα των επιχειρηματιών, αυτό δεν αποτελεί μία λύση στο πρόβλημα. Θα έλεγα τουναντίον, το καθιστά από οικονομικό πρόβλημα σε ένα κοινωνικό πρόβλημα. Έτσι, έτσι ακριβώς. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, η κουλτούρα του Έλληνα, η κουλτούρα δηλαδή του να έχεις παιδί μου το σπίτι σου, μας διέπει από πάρα πολύ παλιά. Και αυτό εξακολουθεί και υφίσταται μέχρι σήμερα. Και είναι, έλεγα, και είναι και υποδιωγμό, ναι, η κατοικία, έτσι, μέσω του έμφυα και όλο το κατοικία. Είναι υποδιωγμό. Δεν είναι μόνο αυτά που λέτε με τις τράπεζες, και το ίδιο το κράτος έρχεται να την επιβαρύνει με κάθε τρόπο. Την ίδια στιγμή δεν έχει πέσει και η αξία της. Είναι οξύμορο, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα, όπως είπα και πριν, μέσω των φόρων για τις τράπεζες, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει μέσω των φόρων που πληρώνει ο Έλληνας πολίτης, που πληρώνουν οι πολίτες της χώρας μας, μέσω του ένφια, μέσω της περιουσίας, δηλαδή των φόρων επάνω στην περιουσία. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, οι λύσεις του να περιέλθει η ακίνητη περιουσία στις τράπεζες, τι σημαίνει πλέον, ότι οι τράπεζες θα καλούνται να πληρώσουν τον ένφια ή θα πληρώνουν τους φόρους μέσω των οποίων αποπληρώνονται οι δανεισμοί προς τους πιστωτές? Θέλω εν κατακλείδη να σας πω ότι διαβάζοντας το μνημόνιο, όλα τα μνημόνια αλλά και το τελευταίο, οι επιδιώξεις των δανειστών είναι μη ορθολογικές. Να το πω λίγο διαφορετικά, απευθύνονται σε λάθος χώρα. Οι συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές στην Ελλάδα μας, δεν μπορούν να έχουν απαιτήσεις αυτού του τύπου. Και θα έλεγα ότι ο κανόνας είναι ότι υπάρχει υστέρηση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις λόγω του ότι υπάρχει μεγάλη ύφεση, μεγάλη ανεργία, μεγάλη μείωση των επιτάξεων, μεγάλη μείωση των μισθών. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να παίρνουμε ουσιαστικές λύσεις μέσω των ρυθμίσεων για τα κόκκινα δάνεια, όπως σήμερα συζητιούνται αλλά και έχουν περαστεί και στους νόμους, στον εφαρμοστικό και στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Έχετε απόλυτο δίκιο και συμφωνούμε μαζί σας. Όμως διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις, όποιες κυβερνήσεις, άλλα έλεγαν πριν, άλλα έκαναν μετά και ό,τι τους υπαγόρευαν υπέγραφαν. Και δεν έχουμε. Τώρα δυστυχώς δεν έχουμε και πού να πάμε και πού να κουμπίσουμε. Είμαι σκληρός λίγο. Έχετε δίκιο, δεν θέλετε να μπείτε σε αυτό. Εγώ θα ήθελα να πω μόνο στους τηλεθεατές σας ή και ακροατές σας αν εκπέμπετε και στο ραδιόφωνο, να μην φοβούνται, θα πρέπει να ξέρουν ότι υπάρχουν όπλα σημαντικά, τα όπλα αυτά είναι σαφή για όσους είναι μισθωτοί και δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα, μπορούν να υπαχθούν στις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος 3869 ή κατσέλη όπως είναι ευρύτερα γνωστός. Και επίσης για τις επιχειρήσεις θα έλεγα ότι είναι μονόδρομος, και θέλω να το τονίσω αυτό, ότι πρέπει να σπεύσουν να υπαχθούν στον κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος είναι ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορέσουν να διαχειριστούν το χρέος τους. Μάλιστα. Άλλωστε, σήμερα στο επιμελητήριο Αχαΐας θα έχουμε μία εκτεταμένη συζήτηση πάνω στο ζήτημα αυτό που απασχολεί, θα έλεγα, χιλιάδες επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας,
μία προσπάθεια η οποία γίνεται από το επιμελητήριο προκειμένου να δοθούν οι δυνατότητες επιχειρήσεις καταρχήν της γνώσης και κατά δεύτερο των λύσεων που υπάρχουν. Μάλιστα. Σήμερα στις 6 λοιπόν θα υποθούν πολλά. Έτσι. Σας ευχαριστώ. Απλά να σημειώσω, να σας πω μόνο λίγο ότι θα είναι παρόν και ο πρόεδρος της Global Finance και επίτιμος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ο κύριος Παναγιώτης Γεννηματάς.